Μπορώ έτσι. Θέλω να πω δύο πράγματα. Καταρχάς, δεν είναι θέμα αριθμών για τον κρατικό μηχανισμό. Είναι το ζήτημα ότι είναι αναποτελεσματικός. Το πρώτο. Δεν είναι 100-250. Το δεύτερο, μιλάει ο φίλος κύριος Κατρούγκαλος για την αξιολόγηση. Κανείς δεν τη δέχεται την αξιολόγηση. Τη δέχεστε να γίνει αξιολόγηση στο πανεπιστήμιο. Δεν τη δέχεστε. Όχι ατίμια. Τι πάνε να πει τίμια. Δεν δέχεστε. Κανείς δεν δέχεται. Ότι πρέπει να γίνει. Κλείνουν πανεπιστήμια, δημόσιες υπηρεσίες για να μην, γίνουν, να μην γίνει υπερίσμα αξιολόγηση. Μην λέτε λοιπόν ότι θα γίνει αξιολόγηση, αφού ήδη δεν δέχονται την αξιολόγηση. Πώς θα γίνει πρώτα αξιολόγηση. Σας αφορά και όλα τα πανεπιστήματα της Ελληνικής, από τα 120 άτομα που ήταν στο διδακτικό προσωπικό, κατέθεσαν μόνο τα 20 στα χαρτιά τους. Βεβαίως. Για αξιολόγηση. Γιατί δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι κάνουν άλλη δουλειά από αυτήν για την οποία προσπαθούν. Να τελειώσει και μετά να τελειώσει. Μην μιλάμε όλοι μαζί. Μόνο εγώ θα μιλάω όλοι μαζί. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ. Να σας πω κάτι. Κύριε συνάδελφε, επειδή εγώ δεν διακόπτω, γιατί πιστεύω, πραγματικά πιστεύω ακράδαντα στον πολιτικό πολιτισμό, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να αρχίσω να φωνάζω κι εγώ. Ναι, θέλω να πω ότι. Μην ζωντανή συζήτηση. Ζωντανή συζήτηση, να τελειώνουμε τη φράση τουλάχιστον. Λοιπόν, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση, επειδή είμαστε και υπό το Μουντιάλ, θα έλεγα έτσι, πετάτε συνέχεια την μπάλα στην εξέδρα. Δεν λέτε θα παίξουμε μπάλα, ναι, να γίνει αξιολόγηση, παράδειγμα του χάρη. Αλλά τι λέτε ότι πρώτα γίνεται από απολύσει και μετά αξιολόγηση. Ένα δευτερόλεπτο. Σταματάω. Δεν πρόκειται να το πείστε για την αξιολόγηση. Δεν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταλαβαίνω. Λέω με σεβασμό να μην γίνει πρώτα. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Όχι, επειδή ζήτησα την άδεια για ένα δευτερόλεπτο. Και λέω λοιπόν ότι πρέπει να αξιολογούνται οι υπηρεσίε που δίνει η διοίκηση στην κοινωνία. Αλλά δεν πρέπει η αξιολόγηση να είναι απλό πρόσχημα για απόλυση όπω είναι αυτή η αξιολόγηση. Που είναι αξιολόγηση μαϊμού. Αυτό να το κλείσουμε εδώ αυτό το θέμα. Πού το εδράζεται πείτε... αυτό, μόνο μια ερώτηση. Πού εδράζεται ότι αυτή η αξιολόγηση, οποιαδήποτε αξιολόγηση που έχει με γίνει, και στα πανεπιστήμια και έχουν έρθει, και από την Ευρωπαϊκή, δεν βγάζουμε άκρη, αλλά μην λέει έτσι ότι. Κύριε Κατρούγκαλε, ο κύριος Σαμαράς θα μπορεί να βρει τους 180 για τον πρόεδρο.